παραλιακή στη Λεμεσό. Όπως βλέπετε είναι αρκετά μεγάλη η παραλιακή. Εκεί θα πάμε. Φίλοι μου, Λεμεσός, όπως είπαμε, παραλιακή, 24 χιλιόμετρα ακτιογραμμή, κτισμένη, πάρα πολύ ανάπτυξη. Και αυτό είναι ένα μαγαζί με την παραλία, όπως βλέπετε. Παραλιακή είναι γεμάτη με πάρκα, με μαγαζιά, με ποδηλατόδρομος, με ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Όλη η αχτιογραμμή είναι αξιοποιημένη. Όλη. Έχω έρθει σε μία περιοχή που αξίζει να τη δούμε παρέα. Είναι η μαρίνα της Λεμεσού. Πιστέψτε με, έχει πολύ θέμα. Μείνετε μαζί μου. Είναι μόνο διαμερίσματα σαν ξενοδοχεία, ιδιωτικός χώρος με πύλη, με security guards, κάπως έτσι είναι, και τα λένε residence αντί για πολυκατοικία ή διαμέρισμα, τα λένε residence. Βλέπετε εδώ είναι οι βίλες. Όπου από τη μία πλευρά είναι η παραλία για να κάνουν μπάνιο, από την άλλη μεριά μπροστά είναι η μαρίνα που αράζουν τα σκάφη. Καλό σύστημα έτσι. Έχω έρθει στην παραλία. Θα σας κάνω και μία έτσι να δείτε πως είναι. Μία από τις παραλίες του Μαρίνα Λεμεσού. Πίσω είναι οι βίλες. Πιο πίσω είναι τα σκάφη που αράζουν στη Μαρίνα και μπροστά από τη βίλα είναι η παραλία. Μαρίνα τώρα, εδώ που είναι τα σκάφη και που έχουν αράξει, έχει μαγαζιά αριστερά, κανονικά πράγματα και κάποια μικρά σκαφάκια αριστερά ματιά. Για τους γνώστες αυτό είναι φουσκωτό. Εγώ προσωπικά δεν έχω δει τόσο μεγάλο φουσκωτό. Ποτέ.
μπαίνω σε ένα μαγαζί για να πιω ένα καφεδάκι με θέα τα σκαπάκια. Περνάμε τώρα από μία, έτσι, πώς να το πω, περιοχή που έχει, όπως βλέπετε πίσω είναι τα ψαροκάικα και από μέσα πλευρά είναι τα μαγαζιά με παραδοσιακή κουζίνα. Θαλασσινά κτλ. Κτλ. Και όχι μόνο, κυπριακή κουζίνα. Έχω βγει από τη μαρίνα με τα σκάφη και τα διαμερίσματα και τις βίλες και έχω μπει σε ένα δρόμο, πεζόδρομο, για ποδήλατα, για περπάτημα, για τρέξιμο, ό,τι θέλεις. Είναι περίπου στα 5 χιλιόμετρα αυτό το πράγμα, η οποία είναι συνεχόμενο. Όπως βλέπετε πίσω μου, διάφορες κατασκευές, πάρκα, είναι πανέμορφο. Φεύγω από την μαρίνα του Λεμεσού και θα πάμε σε ένα τρομερό μέρος. Θα πάμε, παιδιά, σε μια περιοχή που είναι γεμάτο με ξενοδοχεία, με πολύ ωραίες παραλίες, οπότε θα πάρουμε μια ιδέα και πώς είναι εκεί, πώς είναι ο τουρισμός. Μισό λεπτό, τουρισμός όμως υψηλής ποιότητας, να το πω έτσι. Πάμε.
πόσο ακριβώς είναι, για να μπορείς να κάνεις μπάνιο, έτσι. Κατιστή, με σεζλόγους, με ομπρέλες και επίσης είναι και δημόσιο. Δεν πληρώνεις. Έχω έρθει σε μια παραλία, μόλις πάρκαρα. Έχει διάφορα ξενοδοχεία, Four Season, Amatus, διάφορα μεγάλα club. Να δούμε τι γίνεται. Μου είπαν ότι είναι πανέμορφο. Αξίζει, μου φαίνεται. Ενώ 50 μέτρα πιο πάνω είναι το highway, είναι ο μεγάλος δρόμος, γίνεται χαμός, πολλά αυτοκίνητα, μεγαλόπολη. 3 λεπτά πιο κάτω έχει απίστευτη ησυχία, απίστευτη ηρεμία και μπορείς να απολαύσεις τη θάλασσα, το καφέ σου, να χαλαρώσεις. Τέλεια. Έχω μπει στην περιοχή των ξενοδοχείων, των καλών ξενοδοχείων, ενώ πρέπει να το έχεις στο θεματάκι. Και πάμε με τη σειρά Four Season, Mediterranean, Amatus. Εννοείται πως μπορείς να κάνεις πλάνο στη θάλασσα. Όπως βλέπετε, είμαι και εγώ, περνάω από τις παραλίες, δεν είναι κλειστές. Απλά είναι κλαπ και είναι κόλπους, παραλίες. Ξεχωρίζουν. Τώρα θα πάμε σε μία άλλη, να τη δούμε. Έχω μπει τώρα στην περιοχή του Άματος, το hotel. Είναι πάρα πολύ ωραία. Τα ξενοδοχεία είναι σχεδόν γεμάτα, έχει πολύ κόσμο και γιατί να μην έχει άλλωστε. Είναι τέλος καλοκαιριού και έχει 32 βαθμούς. Τέλεια θερμοκρασία για καλοκαιρινές διακοπές. Τέλεια. Σε ξενοδοχείο τώρα. Είναι πολύ όμορφα, παιδιά. Πάρα πολύ όμορφα.
from the city. It's been so long since we've been gone. I wanna feel that summer feel, but I don't wanna go if you ain't with me. Let's make a home, be all alone. So tell me, baby, where would you like to go? Maybe we'll drive from coast to coast, only to where we love the most. I'm taking you to paradise, paradise. You know where we're going tonight, going tonight. Paradise, paradise. I'm taking you to paradise, paradise. I don't even care about the price, care about the price, yeah. Paradise, paradise. I'm taking you. Let's see the sun and have some fun. I'm so tired of living life in gray, babe. And you deserve to see the world. So tell me, baby, where would you like to go? Maybe we'll drive from coast to coast, only to where we love the most. I'm taking you to paradise, paradise. You know where we're going tonight, going tonight. Paradise, paradise. I'm taking you, you, you. Paradise. Θέλω να ρίξω μια βουτιά τώρα. Έχω πάρει και την πετσέτα μου. Έχεις τόσες πολλές επιλογές που δεν μπορεί να αποφασίσεις που θα κάνεις τη βουτιά. Πρόβλημα. Και ναι, ήρθε η ώρα για το μπάνιο. Έξω όπως σας είπα πρέπει να είναι 30-32. Τέλεια! Πάμε! Θάλασσα! Μας. Κάναμε και το ντουζάκι μας. Πάμε για άλλους προορισμούς τώρα. Πού θα πάμε? Θα δείτε σε λίγο. Μείνετε μαζί μου. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like. Αν σας άρεσε πάρα πολύ το βίντεο, κάντε ένα subscribe. Τα λέμε. Είμαι απ' έξω από το My Mall. Λέω να μπω μέσα, μια που δεν έχουμε δει στο κανάλι πως είναι ένα mall. Πάμε να το δούμε. Έχω έρθει σε ένα mall, το My Mall, εδώ στη Λεμεσό. Να κάνουμε μια βόλτα, να δούμε λίγο και πώς είναι το mall, το πολυκατάστημα της Λεμεσό, να το πω έτσι.
Ευχαριστώ. Λοιπόν, κάτι βρήκα μέσα σε ένα τεράστιο μαγαζί, ονόματα δεν λέμε, η οποία δεν υπάρχει κάτι. Γιατί που να θες και να μην το βρεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, μπερδεύτηκα λίγο. Να δούμε πού είμαστε τώρα. Συνεχίζουμε τη βόλτα μας στο μολ. Οπότε, ρίξτε μια ματιά. Το καλό είναι, επειδή υπάρχει υψηλές θερμοκρασίες εδώ, μπαίνεις μέσα, έχει τροσούλα, κάνεις τη δουλειά σου, ψωνίζεις, περνάει ο χρόνος σου ευχάριστα. Αυτό είναι και το νόημα. Τώρα θα σας δείξω κάτι περίεργο. Λίγο Dubai style. Τώρα. Περιμένετε λίγο. Πόσο σου είναι για αυτό? Αγωδρόμιο. Δεν είναι ψεύτικο, είναι κανονικό παγωδρόμιο. Δεν είναι με ρόλερ. Όπως βλέπω τα κοριτσάκια είναι με γκαντάκια. Καλό, ε! Πάμε τώρα να συνεχίσουμε. Ήρθε η ώρα να φύγουμε και από το My Mall. Εδώ στη Λεμεσό. Για να πάμε μία βόλτα στην πόλη το βράδυ όμως. Σε βραδινή. This vlog by night. Πάμε.